πρωί στους τίτλους ειδήσεων ότι θα ασχοληθούμε με τα ενίκια τα οποία θα αναγκαστούν να πληρώσουν οι γονείς τα παιδιά τους και που θα κοιμανθούν φέτος να σπουδάζουν. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον κύριο Μπάκα. Θεμιστοκλής, ο πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητών. Γεια σας κύριε Μπάκα. Καλή σας ημέρα κύριε Μπάκα. Καλή σας ημέρα. Και έχουμε συνδεθεί και με τη Ρόδο, με την κυρία Εμμανουέλα Χατζηδημητρίου, μητέρα, φοιτητή και συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Για το παιδί και καλή αρχή. Αυτό είναι το χαρούμενο σκέλος. Το παιδί πέρασε, θα πάει φοιτητής. Το λυπητερό μέρος της υπόθεσης είναι ότι τα ενίκια, κυρία Χατζηδημητρίου μου, είναι στα ύψη και να δούμε πώς θα τα βγάλετε πέρα. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Μας ακούει, κύριε Χατζηδημητρίου? Ναι, ναι. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, από τη μια χαρήκαμε μεν. Από την άλλη ευχόμαστε, γιατί ακόμα δεν έχουν βγει οι βάσεις να ξέρουμε αν έχει περάσει εδώ στη Ρόδο. Αν... Γιατί... Η ευχή μας είναι αυτή, να έχει περάσει εδώ στη Ρόδο, στην τουριστική, αυτό που ήθελε. Αν δεν έχει περάσει, πώς θα βγάζουμε πέρα, κυρία Χατζηδημητρίου? Ένα δεύτερο ενίκιο, έχω βαρύνει κι άλλο το σπίτι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είμαι κι εγώ άνεργη. Α, αυτή τη στιγμή άνε. Και όπως ξέρετε, για να σπουδάσει ένα παιδί θέλεις ένα μισθό να φύγει στις σπουδές του παιδιού. Αλήθεια. Και ειδικά εμάς τώρα είναι η περίοδος που είναι και σε... μισό λεπτό, συγγνώμη, γιατί... Ναι, σας ακούμε εμείς. Ελάτε, κυρία Χατζηδημητρίου. Μισό λεπτό. Να φτιάξει το Skype, κυρία Χατζηδημητρίου. Σας ακούμε, ναι. Ωστόσο. Μισό λεπτάκι, γιατί κάποιος... Να μας πει λίγο ο κύριος Μπάκας, μέχρι τότε να μας πει ο κύριος Μπάκας λίγο πού θα κοιμανθούν οι τιμές, κύριε Μπάκα, και τι πρέπει να προσέχουν κυρίως γονείς και φοιτητές. Να πούμε το εξής, ότι φέτος είναι μια χρονιά η οποία θα είναι περίεργη. Τι εννοώ, όλα αυτά τα χρόνια, λόγω των βαρεχρόνιων μισθώσεων, τα ακίνητα τα οποία ήταν διαθέσιμα προς μακροχρόνιες μισθώσεις κατάλληλα για φοιτητές, ήταν όσα ακίνητα είχαν απομείνει ουσιαστικά που δεν είχαν εγγραφεί στο Airbnb. Που σημαίνει ότι ήταν ακίνητα χαμηλών προδιαγραφών. Φέτος, λόγω ότι αυτή τη στιγμή η βαρεχρόνια μίσθωση έχει πληγεί και αυτή, όπως όλος ο κλάδος του τουρισμού, αντιλαμβάνεστε ότι τα ακίνητα που διαθέτονται πλέον προς τις μακροχρόνιες μισθώσεις είναι ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, πλήρως ανακαινισμένα. Ναι. Αυτό σημαίνει, κύριε Αγκάκο, ότι θα έχουμε αυξήσεις. Ναι. Τα πρώτα δείγματα που βλέπουμε εμείς είναι αυξήσεις των τιμών. Κύριε Μπάκα, όταν ζητάμε κοινωνική υπευθυνότητα λόγω των δύσκολων στιγμών που περνάει η χώρα, ζητάμε υπευθυνότητα από όλους τους πολίτες, είτε είναι ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε είναι απλοί εργαζόμενοι, είτε ότι είναι οτιδήποτε άλλο. Ας μην αυξηθούν φέτος οι τιμές, λοιπόν. Τι κύριε να κάνουμε Αγκάκο, τώρα. Να πω το εξής, ακούστε με. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτή είναι μια λογική πολύ σωστή. Δίκιο έχω, κύριε Μπάκα, αλλά που να το βρω. Αλλά, ακούστε, μιλάμε για μια ιδιωτική περιουσία. Σύμφωνοι. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν είναι υπόχρεος να μπει στη διαδικασία αυτή. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση, κύριε Μπάκα. Εμείς γι' αυτό κάνουμε έκκληση. Εγώ να σας πω τι μπορεί να έκανα αν ήμουν υπουργός οικονομικών. Μείωση 40% και για τους φοιτητές. Συμφωνώ. Θα είναι καλύτερο αυτό. Θα χάσει περισσότερα. Ή από το να τους μείνουν αδιάθετα, Νίκο. Να συμβεί αυτό που λέτε. Δεν θα είναι αδιάθετα. Είναι σωστό, αλλά θα πρέπει να δουν και από την άλλη μεριά ένας ιδιοκτήτης πώς ωφελείται γι' αυτό. Το να παίρνει μια απόφαση νομοθετικά θα πρέπει να μπει σε διαδικασία και όταν υπάρχει και ένα αντίβαση. Συμφωνώ επίσης. Θα πω το εξής, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τα κινητά τους αυτή τη στιγμή τα προσφέρουν στις μακροχρόνιες μισθώσεις και για τους φοιτητές, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν πάρει δάνειο για να ανακαινήσουν τα κινητό τους, είτε έχουν πει στο πρόγραμμα εξοικονομώ που είναι ένα κομμάτι δανεισμού, είτε είναι από τα μιέρη. Είναι τώρα μια αλυσίδα θεμάτων. Είναι άνθρωποι. Σωστό και αυτό. Ωραία, ας αφήσουμε τα Airbnb. Ωραία, ας αφήσουμε λοιπόν αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα μετατραπούν από τα ενοικιαζόμενα Airbnb σε φοιτητικά σπίτια. Για τα υπόλοιπα, τι θα πρέπει να προσέχουν οι φοιτητές και οι γονείς? Θα πρέπει να προσέχουν το εξής. Μην ψάχνουν να βρουν ακίνητο έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου. Είναι πολύ μεγάλο λάθος το να ψάχνουν να βρουν ένα ακίνητο ακριβώς απ' έξω. Είναι εντελώς λογικό η Ελληνίδα μάνα να φοβάται το παιδί της να είναι καλά και να θέλει να βρουν απ' έξω. Αλλά πρέπει να κινηθεί όσον αφορά τις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα. Κυρία Μπάκα μου, να ρωτήσουμε, κυρία Χατζηδημητρίου μου, να ρωτήσουμε εσάς, εάν το παιδί σας περάσει εκτός Ρόδου, θα το στείλετε, έχετε τη δυνατότητα ή δεν έχετε τη δυνατότητα?
Έχω, δεν έχω, κύριε Ρογκάκο μου, δεν θα προσπαθήσουμε επιλογή. Να το στείλουμε. Δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρει και το παιδί μια δουλειά, αν καταφέρει να βρει και μια δουλειά, γιατί και εμείς αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα. Και είναι πολύ όπως είπατε και τα ενίκια έξω από τα πανεπιστήμια, γύρω εκεί κοντά, είναι πανάκριβα. Φωτιά. Φωτιά. Πρέπει να πας παρά έξω που θα έχει συγκοινωνία και θα σου έρθει τελικά μία ή άλλη. Μάλιστα. Θα σου έρθει στα ίδια επίπεδα. Ένα παιδί μιλάμε εγώ τώρα που έψαχνα έτσι ενδεικτικά να δω, γιατί η δεύτερη του επιλογή μετά τη Ρόδο είναι η Κρήτη. Αποθήκες 25 τετραγωνικών μπορεί να τα είχαν 250-300 ευρώ. Μάλιστα. Μιλάμε για 25 τετραγωνικά τώρα, μία τρύπα. Μια να τα βάλετε στο δείγμα σας αυτά, δηλαδή, κύριε Μπάκα. Δηλαδή βάλτε και έξτρα τη μέλη, βάλτε έξτρα συγκοινωνίες, βάλτε έξτρα το φαγητό. Θέλεις ένα μισθό για να σπουδάσεις το παιδί. Κυρία Χατζηδημητρίου μου, εις ανώτερα στο παιδί, ευχόμαστε τώρα να πάνε καλά. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε και εσάς θερμότατα για τα στοιχεία που μας δώσατε. Και απλά το ρεπορτάζ δείχνει πολύ γρήγορα, θα πω, ότι να μην αφήσουν τελευταία στιγμή την έβρεση μιας φοιτητικής στέγης, διότι τότε είναι που και θα δυσκολευτούν, αλλά και θα έχουν ανέβει οι τιμές.